Λοιπόν, τι θέλετε να σας πω. Να ξεκινήσουμε από δύο λόγια καταρχήν για το βιβλίο. Είναι ένα ακόμα δικό σας βιβλίο. Λοιπόν, την υπόθεση θέλουμε να πούμε. Είμαι η Πασχαλή Τραβλού και βρίσκομαι στη Φλόρινα προκειμένου να παρουσιάσουμε το καινούριο μου βιβλίο, Το Ημίδια Δεν Χόρεψε Ποτέ. Είναι ένα βιβλίο που στηρίζεται φυσικά στον Ευρυπίδιο μύθο, όπως αποκαλύπτει και ο τίτλος. Όμως κάνουμε δύο βηματάκια παραπέρα σε αυτό το βιβλίο. Το ένα είναι ότι δικάζουμε τη Μίδια σε αυτό το βιβλίο. Είναι μια σύγχρονη Μίδια, η Εμιλία Στρατάκη, η οποία βρίσκεται στην αίθουσα ενός δικαστηρίου προκειμένου να δικαστεί για το εγκλημά της. Παρακολουθούν τη δίκη τέσσερις άνθρωποι με εμβληματικές ιδιότητες, ένας ζωγράφος, μια συγγραφέας, ένας ψυχολόγος και ένας δικηγόρος, που καθένας από τη δική του πλευρά προσπαθεί να κατανοήσει και όχι να δικαιολογήσει τα κίνητρα αυτής της γυναίκας και τους μοχλούς που την οδήγησαν στην πράξη της. Κομβικό πρόσωπο βέβαια σε αυτό το βιβλίο παίζει η μάνα, που πρωταγωνιστεί και ως μάνα της Μίδιας, αλλά και ως έννοια της μητρότητας γενικότερα, που έχει καθορίσει τις ζωές και των υπόλοιπων ηρώων. Η Μίδια λοιπόν είναι ουσιαστικά ένα διαχρονικό πρόσωπο. Σαφώς, ένα αρχέτυπο πια. Ακριβώς. Και πόσο μάλλον στην σημερινή εποχή, νομίζω πως το έδαφος είναι περισσότερο πρόσφορο. Δυστυχώς. Και ενώ ασχολούμαστε με την κρίση, την οικονομική κλπ., δεν παρατηρούμε γύρω μας ότι υπάρχει και μια ηθική κρίση και μια έξαρση της παραβατικότητας κάθε μορφής. Δυστυχώς, όλο και πιο συχνά ακούμε φαινόμενα παιδοκτονίας, μητροκτονίας, είτε από πατέρα είτε από μητέρα. Οπότε σίγουρα είναι ένα φαινόμενο που χρήζει της προσοχής μας και λογοτεχνικά αλλά και επιστημονικά. Η κάθαρση τελικά έρχεται? Σαφώς. Δεν υπάρχει ποτέ τραγωδία ή μυθιστόρημα χωρίς να έρθει κάθαρση. Αν δεν έρθει κάθαρση, είναι μυτελές. Να πούμε και λίγο τώρα και για την εμπειρία σου εδώ στη Φλόρινα. Δεν θυμάμαι να έχετε ξανάρθει. Έχω ξανάρθει διακοπές και είχα γυρίσει όλη την περιοχή. Είχα πάει και στον Αρκτούρο επάνω και στο Αμίνδεο. Είναι μια πολύ θετικές εντυπώσεις. Την έζησα λίγο από το μεσημεράκι και μετά. Πανέμορφη, μια κουκλίτσα μικρή. Αλλά πολύ χαριτωμένη και πολύ έτσι φιλόξενη. Απόψε θα γνωρίσετε καλύτερα και τους κατοίκους της. Θέλω, με πολύ χαρά. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ.